Λάκη, είπαμε με σένα. Γεια σου, Ελένα Τάσα. Γεια σα. Τώρα τι και να πω, θα πει τι είπαν οι άλλοι. Και όταν θα σου πούνε οι άλλοι τι είπαν, θα μου πει εμένα γιατί μου το είπαν αυτοί. Εγώ όχι, τι να κάνω. Εσείς είστε εκτός από όλα αυτά. Να μπω λοιπόν. Βεβαίως. Γεια σας. Γεια σας. Συγγνώμη που άργησα λίγο. Λοιπόν, το τι είσαι Ντάνα το ξέρουμε. Αυτά που φοράς εδώ, που είναι ωραία σαν κρεμασμένα έτσι, δεν πάνε με αυτή την αλυσίδα που έχεις στο λαιμό γύρω-γύρω. Μιας και έχουμε το θέμα σήμερα κοσμήματα. Οκ. Okay. Mm-hmm. Ξαναβάλε το σακάκι σου. Γιατί δεν θέλω να βλέπω όλα αυτά τα μπρασελέ που έχεις που δεν έχουν μία έννοια μεταξύ τους. Είναι με τα ίδια, αλλά δεν έχουν μία ωραία ενότητα εδώ. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι ή δύο πιο μεγάλα για να πάνε με αυτό το κολλιέ εδώ και να ζυγίσουν λίγο ή να είναι δύο πολύ απλά. Απλά να υπάρχει στο χέρι κάτι για να είσαι μέσα στο task. Mm-hmm. Τα παπούτσια αυτά είπες πριν ότι τα έβαλα έτσι γιατί θα το πατούσα αυτό. Εντάξει, δεν το πατάς γιατί το κοντένεις αν είναι να βάλεις ένα παπούτσι που σου αρέσει. Δεν είναι αυτό μια δικαιολογία τώρα, επειδή ήταν πολύ μακρύ, έπρεπε να βάλω πολύ ψηλά παπούτσια. Εμένα μου αρέσει όμως που είναι μακρύ. Σου αρέσει, αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι αν έβαζες ένα άλλο παπούτσι κλειστό, με ένα ωραίο τακούνι, μοντέρνο, σημερινό, τι ακριβώς θα ήτανε. Δεν ξέρω, γιατί ούτε υποχρεώνουμε τον καθένα. Αν δεν έχει αυτό, ξέρεις, δεν είναι σωστό και είναι καταδικαστέο. Θέλουμε όμως να κάνουμε μια προσπάθεια. Αυτά τη φιάπα έτσι με αυτό το ντεκολτέ το βρίσκουμε καθημερινά. Το βλέπουμε παντού. Δεν είναι μια πρόταση. Χωρίς φίπια. Και δύο. Ευχαριστώ. Εύελιν. Νατάσα μου. Σήμερα είναι το πιο ωραίο look που έχεις φέρει μέχρι στιγμής. Είναι το μόνο look το οποίο έχει μία συνοχή. Έστω και μαύρη. Okay. Σου πάει αυτή η φούστα, σου πάει αυτό το κόψιμο, σου πάει. Το κρατάμε. Σου πάει το crop. Αν είναι να επιλέγεις εσύ σακάκια, καλό θα ήταν να πιένεις και ένα νούμερο μεγαλύτερο. Έτσι ώστε να βγαίνουν λίγο πιο έξω οι ώμοι, να βάζεις ίσως σκευάτες, γιατί είσαι 2 μέτρα γυναίκα. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Τα κοσμήματά σου δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι ότι μου έχουν τραβήξει την προσοχή και θα τα συζητάω 5 μέρες, αλλά τα έχει συνδυάσει όμορφα, με εξαίρεση αυτή την αλυσίδα εδώ κοντά στο λαιμό σου, που δεν έχει καμία σχέση. Τα παπούτσια σου είναι για να σε βγάζουν από τη δύσκολη θέση, αλλά δεν είναι διαγωνίσιμα. Το ίδιο και η τσάντα σου. Αλλά σήμερα είναι η πρώτη σου εικόνα που θα έπρεπε να έχεις φέρει την πρώτη σου μέρα στο διαγωνισμό, για να πούμε ότι αυτό το κορίτσι κάτι έχει να μας πει από εδώ και πέρα. 2. Ευχαριστώ. Στέλιο. Νατάσα. Η φούστα και το σακάκι του τόπου είναι μια χαρά, αν και βέβαια θα προτιμούσα το τόπο να είναι πολύ πιο μικρό, δηλαδή να είναι μια λωρίδα. Λίγο πιο μικρό, να είναι πιο σεξι. Τα παπούτσια να είναι σίγουρα χωρίς φιάπα. Τα κοσμήματα αυτά δεν ταιριάζουν με αυτό το ύφος του look. Θα προτιμούσα να είναι ή πολύ κοντά στο λαιμό, δηλαδή να κρατήσει αυτό το layering, αλλά να είναι όλα πιο ψηλά, να είναι κοντά στο λαιμό σου και να μην πέφτουν πάνω στο μπούστο ή να είναι ψηλά κοσμήματα, που όμως δεν είναι μέσα στη σημερινή δοκιμασία, γιατί πρέπει να είναι εντυπωσιακά. Οπότε, αν ήταν πιο κοντά στο λαιμό, νομίζω ότι θα ήταν πιο σωστά και πιο πλούσια τα χέρια θα ήθελα να είναι. Γιατί τώρα με το 2 βραχιόλια από εδώ, 2 βραχιόλια από εκεί, είναι λίγο λίγα αυτά. Παρ' όλα αυτά, είναι μια συμπαθητική εικόνα. 1. Όχι. 2. Ευχαριστώ πολύ. Είδες. Κουτσά στραβά, κάπως προχωράμε. 8,4. Τώρα που θα επιστρέψεις θα προσέχεις, γιατί είναι πολύ ψηλά τα τακούνια. Ευχαριστώ πολύ.